Φέτος το οικογενειακό πακέτο των διακοπών θα είναι οικονομικό και σε προσιτές τιμές για τους επώνυμους λόγω κρίσης. Οι επώνυμες μαμάδες έχουν κάνει από το χειμώνα τα κουμάδα τους, γιατί τα έξοδα είναι πολλά και οι εποχές δύσκολες. Φεύγουμε τη μικρή τώρα, πάμε στη Μύκονο λίγες μέρες. Και εντάξει, μια χαρά, δόξα τω Θεώ που μπορούμε και κάνουμε διακοπές. Δεν ξέρω αν του χρόνου θα έχουμε αυτή τη δυνατότητα. Η Μπέτη Μακύρα κάνει διπλές οικονομίες αφού περιμένει και δεύτερο παιδί. Αυτό το πράγμα μόνο χαρά φέρνει. Καλά, έχει και κόπο και κούραση, όλα αυτά τα παραβλέπεις. Πότε με το καλό? Δεν ξέρω, δεν λέω ακόμα τίποτα. Ούτε αγόρι, κορίτσι δεν έχεις αποκαλύψει? Όχι, 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 όχι. Πολύ προσωπικό. Είναι πολύ προσωπικό, εν καιρό θα τα πούμε όλα. Διακοπές. Θα φύγουμε σε λίγο καιρό, δεν θα σου πω βέβαια πού, όπως καταλαβαίνεις. Αλλά δεν κρυπτώνω υπό εσάς. Οπότε θα φανεί. Η Μαρία Κορινθίου ετοιμάζει από τη μία τις βαλίτσες και από την άλλη υπολογίζει τα έξοδα των διακοπών. Κανονίζουμε διακοπές, αλλά τι να λέω τώρα. Έχουμε 3-4 μέρη που συζητάμε να πάμε. Ακόμα δεν έχουμε κλείσει, θα δούμε. Σε ποιο, ας πούμε, Κυκλάδες, πού. Κοιτάμε και Κυκλάδες, κοιτάμε και Ιόνιο, κοιτάμε και Πελοπόννησο. Εργασιοθεραπεία κάνει η Ευγενία Μανολίδου, η οποία θα προσπαθήσει να ξεκλέψει λίγες ημέρες από τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις για να κάνει διακοπές με την οικογένεια. Θα κάνει διακοπές μαζί με τα παιδιά, το έχετε ανάγκη? Το έχω πάρα πολύ ανάγκη. Είναι η δεύτερη φορά φέτος που δεν προβλέπονται διακοπές, η δεύτερη χρονιά. Ελπίζω να τα καταφέρουμε έστω και για λίγες ημέρες εκεί προς τον Αύγουστο. Καλές διακοπές.